Αγαπητές συνδημότησες και αγαπητοί συνδημότες, αφού πρώτα σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας στην απόψινή μας συγκέντρωση στο γεωγραφικό κέντρο του Δήμου Τριφυλίας στα Φιλιατρά, στην πόλη της παράδοσης και της προόδου, στο κέντρο της πρωτοπόρου γεωργικής παραγωγής στην ελληνική Καλιφόρνια, στην πόλη των ευπατρίδων οικογενειών, των οικογενειών Βορέ και Φουρναράκη, στην πόλη των συλλόγων με την πολυσχηδή δραστηριότητα, στην πόλη του πολιτισμού και της αγροτικής ανάπτυξης, θέλω να αναφερθώ με απλές και καθαρές κουβέντες στους λόγους και στις αιτίες που με οδήγησαν στην απόφαση να διεκδικήσω με τους συνεργάτες μου για μία ακόμη φορά την ηγεσία του Δήμου μας, του Δήμου Τριφυλίας. Στην απόφαση μας να φέρουμε ανατροπές στη μέχρι σήμερα διάθρωση των υπηρεσιών του Δήμου και στον πρωτόγονο τρόπο λειτουργίας του, να καταπολεμήσουμε μέχρι οριστικής εξαλείψεώς του το μικρόβιο της μικροπολιτικής, να εξωστρακίσουμε με ή χωρίς ευχέλαιο συνήθειες και πρακτικές του παρελθόντος που ασκούνται διαχρονικά και έχουν οδηγήσει το Δήμο στο τέρμα και στην απραξία. Να συγκροτήσουμε ένα Δήμο αλλιώτικο από αυτό που ζήσαμε μέχρι σήμερα, ένα Δήμο χωρίς κλίκες και παρεούλες, ένα Δήμο που θα πάει δυναμικά μπροστά όπως το αξίζει. Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω κατηγορηματικά ότι κατά την ενασχόλησή μου με την αυτοδιοίκηση της δύο προηγούμενες δημοτικές περιόδους ως δήμαρχος την πρώτη και ως επικεφαλής της μίζωνος μειοψηφίας τη δεύτερη, κατέβαλα πολλές προσπάθειες και κατέθεσα τεκμηριωμένες προτάσεις για καινοτόμες αλλαγές στον τρόπο οργανώσεως, λειτουργίας και αποδοτικότητας του Δήμου μας. Δυστυχώς, όμως, προσέκρουσα σε κατεστημένα ιδιωτελή και μικροπολιτικά συμφέροντα, τα οποία δεν αντιμετωπίζονται αποκλειστικά όταν άλλοι έχουν το πάνω χέρι. Γι' αυτό το αρχαίο ρητό «αρχή άνδρα δείχνηση» είναι πάντα επίκαιρο. Θέλω να σας πω από καρδιάς αυτό που πιστεύω και που όλοι κατηδίαν παραδέχονται, αλλά δεν τολμούν να το πούν καθαρά και ξάφερα. Ομολογώ λοιπόν ότι δεν είμαι απόλυτα βέβαιος για το εάν ο εκλογικός νόμος της απλής αναλογικής, που όντως είναι ο δημοκρατικότερος και αντιπροσωπευτικότερος, έχει γίνει πλήρως κατανοητός από την ελληνική κοινωνία, που ίσως δεν έχει ενημερωθεί όσο πρέπει για να τον αποδεχθεί και να τον ενσωματώσει σωστά. Ένα είναι βέβαιο, το ότι ανέβασα στα κεραμίδια αρκετούς, εκ των οποίων άλλοι αδιαφορούσαν μέχρι τώρα για τα δημοτικά δρόμενα και άλλοι ως αποτυχώντες παταγωδώς στα σχετικά με την τοπική αυτοδιοίκηση πόστα που τους είχαν ανατεθεί, δεν θα τολμούσαν να θέσουν υποψηφιότητα για το δημαρχιακό αξίωμα. Και έτσι οι Τριφύλιοι έχουν να επιλέξουν κάποιους που με κίνητο την προβολή τους, χωρίς γνώσεις και διοικητική εμπειρία και χωρίς επίγνωση των προβλημάτων του τόπου, διεκδικούν την ψήφο τους. Μερικοί άλλοι βλέπουν τη Δημοτική Αρχή σαν μια νέα επιχειρηματική δραστηριότητα. Ο Δήμος δεν λειτουργεί με επιχειρηματικά κριτήρια. Επιπλέον, υπάρχουν και κάποιοι που έρχονται από το παρελθόν με κομματικές εντολές και χρήματα, φορείς μιας πολιτικής που δίχασε τον τόπο και εμπόδισε την ανάπτυξή του. Και επειδή θεωρούν βέβαιο, και πράγματι είναι βέβαιο, ότι θα εκλεγούν δημοτικοί σύμβουλοι, πολύ φοβούμαι ότι από αυτή τη θέση θα εκβιάζουν και θα ζητούν αντιπαροχές και για να στηρίξουν ωφέλιμες επιλογές και προτάσεις του Δημάρχου που θα πλειοψηφίσει στις μεθαυριανές εκλογές. Για να μην γίνει αυτό το σενάριο πραγματικότητα, πρέπει μαζικά να μας δώσετε τη δύναμη και την εντολή από την πρώτη Κυριακή. Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, οι κοινωνίες πάνε μπροστά μόνο με αλήθειες. Γι' αυτό πρέπει να βλέπουμε την πραγματικότητα κατάματα
και να την αντιμετωπίζουμε με θάρρος και αποφασιστικότητα. Γιατί αν δεν το κάνουμε αυτό, μοιάζουμε με το στρουθοκάμιλο που χώνει το κεφάλι της στην άμμο για να μην βλέπει τι γίνεται γύρω της. Η πραγματικότητα λοιπόν που βλέπουν σήμερα οι πολίτες, που τη βιώνουμε όλοι και που αγγίζει όλους μας, είναι ότι αυτός ο Δήμος δεν πάει καλά. Δεν λειτουργεί σωστά και αποτελεσματικά, δεν παράγει έργο. Ούτε και τα απλά προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει. Η περιπέτεια που βίωσε η πόλη των Φιλιατρών αυτό τον καιρό με το νερό αποτελεί την πιο κραυγαλαία απόδειξη της αποτυχίας της παρούσας και σε λίγες μέρες απερχόμενης Δημοτικής Αρχής. Η δικαιολογία της οικονομικής κρίσης δεν είναι αρκετή να καλύψει αυτή την ανεπάρκεια και αυτή την απραξία. Η οικονομική κρίση δεν έπληξε μόνο το δικό μας Δήμο. Τα αίτια αυτής της κακοδαιμονίας και της κακομεριάς που μαστίζει το Δήμο και τον κατά της αναβολοδέρνη είναι πολλά και βαθύτερα. Είναι ο αεραστεχνικός τρόπος διοικήσεως και λειτουργίας του Δήμου. Είναι η έλλειψη οράματος. Όταν δεν υπάρχει όραμα, δεν είναι δυνατόν να ταθούν στόχοι. Όταν δεν υπάρχει γνώση και εμπειρία, αυτοί οι στόχοι δεν μπορούν να επιτευχθούν. Με μικροπολιτικές, με συνήθειες και με πρακτικές του παρελθόντος, σαν αυτές που ασκούνται διαχρονικά, αλλά και μέχρι σήμερα από την απερχόμενη Δημοτική Αρχή, δεν μπορεί να πάει μπροστά αυτός ο Δήμος, παρά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτει σε σχέση με άλλους. Δεν μπορεί να ανέβει ψηλά και να πάρει τη θέση που το αξίζει. Αυτή την απογοητευτική πραγματικότητα θέλουμε να αλλάξουμε εγώ και οι συνεργάτες μου, και αυτός είναι ο κύριος και αποκλειστικός λόγος που αποφάσισα να ζητήσω για μια ακόμη φορά την ψήφο σας. Να ενώσω τις δυνάμεις μου και τις αντοχές μου με αυτές των συνεργατών μου και τις δικές σας για το καλό ολόκληρο του Δήμου και όλων των πολιτών του. Συνδημότησες και συνδημότες, η απερχόμενη Δημοτική Αρχή αποδείχθηκε κατώτερη των περιστάσεων. Η καθημερινότητα έχει αφαιθήσει τύχη της και όπως έχω πει πολλές φορές στα Δημοτικά Συμβούλια, ο Δήμος Τριφυλλίας λειτουργεί στον αυτόματο πιλότο. Δεν υπάρχει συντονισμός, δεν υπάρχει έλεγχος και κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Η αποκομιδή και η διαχείριση των απορριμμάτων είναι η χειρότερη από όλες τις προηγούμενες δημοτικές περιόδου. Ανακύκλωση στο Δήμο μας δεν γίνεται και οι λίγοι υπάρχοντες κάδοι ανακύκλωσης είναι για να μπερδεύουν τους επισκέπτες μας ότι γίνεται ανακύκλωση. Ο Δήμος Τριφυλλίας έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο σκουπιδότοπο. Η αγροτική οδοπία είναι σε άθλια κατάσταση και πολλές φορές οι συμπολίτες μας προσπαθούν με τα δικά τους μέσα να βελτιώσουν την κατάσταση για να μπορούν να μεταβαίνουν στα σπίτια τους και να καλλιεργούν τα κτήματά τους. Τα μηχανήματα και τα μέσα του Δήμου έχουν αποδεκατιστεί και παραμένουν ακινητοποιημένα από βλάβες στους όρχους οχημάτων και στα διάφορα συνεργεία, διότι ο Δήμος δεν ανταποκρίνεται στις οικονομικές του υποχρεώσεις. Ο Δήμος χρωστάει παντού. Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της Τριφυλλίας ταλαιπωρούνται αδικαιολόγητα από τις συνεχείς διακοπές νερού και δαπανούν ένα σημαντικό ποσό καταναλώνοντας εμφιαλωμένο νερό, διότι δεν γνωρίζουν αν είναι κατάλληλο ή ακατάλληλο για πόση και μαγείρεμα. Οι περισσότεροι επαγγελματίες της Τριφυλλίας δεν επιθυμούν συναλλαγές με το Δήμο, διότι έχει αποδείξει ότι είναι αναξιόπιστος και με υπόδειξή του πολλές φορές προσπαθούν να διεκδικήσουν την πληρωμή τους μέσω δικαστικών αποφάσεων. Διαπιστώθηκε ότι έχουν αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό οι πελατειακές σχέσεις και οι εξυπηρετήσεις συμμετέρων ψηφοφόρων των αιρετών της Δημοτικής Αρχής σε δημοτικό αλλά και σε τοπικό επίπεδο. Μηχανήματα του Δήμου και φορτηγά και τρακτέρ ιδιωτών φορτωμένα με χαλίκι προσπαθούν να μαζέψουν τα ασημάζευτα και να κερδίσουν τις εντυπώσεις της τελευταίας στιγμής. Η συνεργασία του Δημάρχου και των αρμόδιων αντιδημάρχων με τα τοπικά συμβούλια ήταν και είναι ανύπαρκτη. Και εννοείται φυσικά
ότι δεν υπήρχε καμία συνεργασία για θέματα καθημερινότητας ή σύνταξη του τεχνικού προγράμματος, όπως πολλές φορές έχω καταγγείλει στις συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων. Επίσης, κατά τη διάρκεια της παρούσας δημοτικής περίοδου έγιναν αρκετές πολιτιστικές εκδηλώσεις αμφιβόλου ποιότητας και με υψηλό κόστος παρεχόμενων υπηρεσιών, όπως ο μύθος της γριάς από το Διαξκάρι και το χιόνι της πλατείας στα Χριστούγεννα. Φίλες και φίλοι, ο συνδυασμός μας, η τριφυλή αλλάζει από τη συστάσεώς του το 2014, διακήρυξε ότι είναι και θα παραμείνει ανεξάρτητος και απαλλαγμένος από πολιτικές και κομματικές επιρροές, χειραγωγήσεις και καπελώματα. Έχει απομακρυνθεί από συνήθειες και επιρροές του παρελθόντος που έχουν απαξιώσει το πολιτικό σύστημα στα μάτια των πολιτών, έχουν οδηγήσει τη χώρα στο σημερινό αδιέξοδο και επηρεάζουν αρνητικά το δεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης. Κατά τον προεκλογικό αγώνα, αποφεύγουμε συνειδητά πρακτικές που επιβαίνουν το περιβάλλον και ενοχλούν τον πολίτη. Δεν πετάξαμε προεκλογικό διαφημιστικό υλικό στις πόρτες σας, δεν κρεμάσαμε φωτογραφίες μας στις κολόνες και στους τοίχους, δεν βγήκαμε με τα χωνιά στους δρόμους. Σεβόμαστε εσάς και το περιβάλλον στο οποίο ζείτε. Αυτό δείχνει και τον τρόπο που θα διοικήσουμε όταν την επόμενη Κυριακή μας δώσετε την καθαρή εντολή να το κάνουμε. Ο νέος νόμος προβλέπει την ανεξαρτησία των τοπικών συμβουλίων από τη διοίκηση του Δήμου, γεγονός που μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνο. Κάναμε έτσι μια στρατηγική επιλογή που είμαι σίγουρος ότι θα εκτιμήσετε, να μην εμπλακούμε στην κατάρτιση τοπικών συμβουλίων. Αφήνουμε έτσι τις τοπικές κοινωνίες ανεπηρέαστα να διαλέξουν αυτούς με τους οποίους θα συνεργαστούμε και στους οποίους θα παραχωρήσουμε και αυξημένες αρμοδιότητες. Σας υποσχόμαστε ότι θα συνεργαστούμε άριστα με όσους εσείς επιλέξετε. Συνδημότησες και συνδημότες, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι εγώ και οι συνεργάτες μου που πλαισιώνουν το ψηφοδέλτιο της περιοχής σας γνωρίζουμε πολύ καλά τα προβλήματα που σας απασχολούν και που έχουν σχέση κυρίως με την καθημερινότητα. Και αυτά είναι η καθαριότητα, η ίδρυυση, ο φωτισμός και η αγροτική οδοπία. Σε αυτά προσθέθηκε και το πρόβλημα της ηρεμίας και ασφάλειας μετά την χωρίς περίσκεψη κατάργηση εκ μέρους της πολιτείας του αστυνομικού σας τμήματος. Γι' αυτό το τελευταίο είδε στις προθέσεις μας η ίδρυση δημοτικής αστυνομίας, ώστε να καλυφθεί εν μέρει αυτό το έλλειμμα ασφάλειας, όπως ήδη εξαγγείλαμε από τη Δημοτική Ενότητα ΕΤΟΥ, από το Κουμπανάκι προχθές. Απόψε σας... Απόψε σας δηλώνουμε ότι ως έδρα της θα ορίσουμε τα φιλιατρά. Μπράβο. Και επειδή αυτό δεν θεωρείται αρκετό για να καλύψει το κενό ασφάλειας, θα επιδιώξουμε με επιμονή την επανασύσταση του αστυνομικού τμήματος και αν αυτό καταστεί αδύνατο, την κίνηση περιπολικού της ελληνικής αστυνομίας κατά τις κρίσιμες ώρες του 24ωρου στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Φιλιατρών. Για αυτά τα προβλήματα της καθημερινότητας, εμείς θα δείξουμε ιδιαίτερη ευαισθησία όταν με την ψήφο σας μας αναθέσετε την ευθύνη της διοικήσεως του Δήμου. Διότι αυτή η ευαισθησία έχει λείψει από την παρούσα Δημοτική Αρχή και όχι μόνο. Φίλες και φίλοι, τα οικονομικά του Δήμου που προέρχονται από τη φορολόγησή σας, δηλαδή από τα τέλη καθαριότητας, τα τέλη ίδρευσης, τα τέλη ηλεκτροφωτισμού που εσείς οι δημότες πληρώνετε και που είναι ανταποδοτικά, και από τις κρατικές επιχορηγήσεις είναι αρκετά για να καλύψουν αυτές τις καθημερινές ανάγκες. Μετά από αυτά είναι αυτονόητο δικαίωμα του πολίτη και υποχρέωση του Δήμου να του παρέχει καθαρό νερό, φως για να μπαινοβγαίνει στο σπίτι του και να κυκλοφορεί χωρίς φόβο, να ζει σε ένα καθαρό περιβάλλον και να έχει ένα δρόμο για να μπορεί να βγαίνει στο χωράφι του.
ισχυρίζονται κάποιοι από κακοήθεια ότι δεν κάναμε αντιπολίτευση κατά την παρούσα δημοτική περίοδο. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Απεναντίας κάναμε αντιπολίτευση αυστηρή και επικοδομητική με προτάσεις τεκμηριωμένες και πρωτοπόρες. Όμως η αλαζονία της παρούσας αλλά και σε λίγες ημέρες απερχόμενης Δημοτικής Αρχής δεν της επέτρεπε όχι μόνο να τις υιοθετήσει αλλά και να τις ακούσει. Αυτές τις ιδέες και τις προτάσεις θα μπορέσουμε να κάνουμε πράξη όταν με τη δική σας ψήφο θα αναλάβουμε την ευθύνη δική σας του Δήμου. Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι των φιλιατρών, έχουμε συνειδητοποιήσει πλήρως ότι διακατέχεστε από το συνέστημα ότι η πόλη σας έχει αδικηθεί και ότι ασφιχτιά και συνθλίβεται ως ευρισκόμενη ανάμεσα στις άλλες δύο εξίσου μεγάλες με τη δική σας πόλη του Δήμου. Αυτό το συνέστημα που κάποιοι επιχειρούν να το εκμεταλλευτούν πολιτικά, υποσχόμενοι τα πάντα, θα προσπαθήσουμε να το εξαλείψουμε με το να δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα και σημασία στις ανάγκες και στα προβλήματα που απασχολούν τα φιλιατρά και την περιοχή σας. Αυτά τα προβλήματα και αυτές οι ανάγκες έχουν καταγραφεί και αναφέρονται λεπτομερώς στο πρόγραμμα του συνδυασμού μας. Ωστόσο, θεωρώ απαραίτητο να αναφέρω μερικές δράσεις και κατά την άποψή μας, κατά την άποψή μας συνάντηση όπως θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για την αναδιοργάνωση, εξυγχρονισμό και οργάνωση του συστήματος καθαριότητας και περισυλλογής των απορριμμάτων. Οχήματα, κάδι, θέσεις κάδων, κάδι ανακύκλωσης, πλήσιμο κάδων, οδοκαθαρισμοί, κοινόχρηση χώρη κλπ. Θα αναπλάσουμε και θα καθαρίσουμε την ιστορική πλατεία με έμφαση στο παλαιό συντριβάνι, στον κήπο, στα γάλματα και θα βελτιώσουμε το πράσινο. Θα βελτιώσουμε το φωτισμό και θα αναπλάσουμε την παιδική χαρά και το χώρο εκδηλώσεων. Θα ολοκληρώσουμε τις συνδέσεις με το νέο αποθηκευτικό δίκτυο, το νέο δίκτυο ίδρυυσης και θα καταργήσουμε το παλαιό για να μην υπάρχουν τα προβλήματα ίδρυυσης που αντιμετωπίζεται σήμερα. Θα επεκτείνουμε το δίκτυο όμβρινων υδάτων. Θα μελετήσουμε και θα αναδιαμορφώσουμε το χωρικό σχέδιο στη βάση των νέων δεδομένων προκειμένου να δοθεί λύση στα υφιστάμενα προβλήματα δόμησης της πόλης. Θα αναπλάσουμε την πλατεία Αγίου Γεωργίου και θα αναδείξουμε τον ιστορικό και αγιογραφικό χαρακτήρα του ναού. Θα συντάξουμε μελέτες ανάπλασης και διαμόρφωσης της παραλιακής ζώνης λιμεναρίου και της οδού μέχρι το Στόμιο για να έχουμε ετοιμότητα χρηματοδότησης από ΕΣΠΑ ή άλλο ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Θα ολοκληρώσουμε την ανάπλαση του νέου σταδίου και θα το αξιοποιήσουμε προς όφελος της Αράνης και των Δημοτών. Θα προβούμε στις απαιτούμενες ενέργειες για την κατασκευή του βιολογικού καθαρισμού των Χριστιανών. Θα κατασκευάσουμε δημοτικές τουαλέτες. Επίσης, θα υλοποιήσουμε ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης των ετοιμάτων των δημοτών, ώστε αυτά να μην καταχωνιάζονται, αλλά να είναι διαθέσιμα στους αρμόδιους και στους ίδιους τους πολίτες. Άλλο ένα μέτρο που θα λάβουμε, ώστε ο πολίτης του Δήμου μας να βρίσκει βοήθεια σε τυχόν αυθαιρεσίες της διοίκησης, είναι η πρόβλεψη του συνηγόρου του Δημότη. Συνδημότησες και συνδημότες, η επίλυση των προβλημάτων δεν θα επιτευχθεί με μαγικό τρόπο, αλλά με κόπο και μόχθο. Με υπομονή και επιμονή, με την εκτέλεση των αναγκαίων αντίστοιχων έργων. Με το ειδικό γραφείο μελετών που θα οργανώσουμε ευθύς ως αναλάβουμε με την ψήφο σας την ευθύνη της διοικήσεως του Δήμου και με τη βοήθεια επίσης ειδικών συμβούλων που προβλέπονται για την παρακολούθηση των προγράμματων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα επιδιώξουμε την εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων για μεγάλα αναπτυξιακά έργα για όλη την περιοχή του Δήμου. Για τον ίδιο σκοπό θα επιδιώξουμε την καλύτερη δυνατή συνεργασία με την περιφέρεια Πελοποννήσου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση όσων προαναφέρθηκαν είναι η αναδιοργάνωση και αναδιάρθρωση
των υπηρεσιών του Δήμου, ώστε συνεργαζόμενες αρμονικά μεταξύ τους να παράγουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για το καλό των Δημοτών. Αυτή την αναδιάρθρωση θα την πραγματοποιήσουμε το ταχύτερο δυνατόν. Και μια και μιλάμε για αναδιοργάνωση και αναδιάρθρωση των υπηρεσιών του Δήμου, θέλω να αναφερθώ και στο προσωπικό του, αρχίζοντας από τον εαυτό μου, όταν με την ψήφο σας μου αναθέσετε τα καθήκοντα του Δημάρχου. Εγώ μαζί με τους συνεργάτες μου που εσείς θα αναδείξετε με την ψήφο σας, θα είμαι δήμαρχος όλων των Τριφύλιων. Αυτό που ζήσαμε μέχρι τώρα, αυτό το «η δική μας και οι άλλοι», δεν περιλαμβάνεται στη δική μας φιλοσοφία. Ο Δήμος είναι ένας, ο Δήμος Τριφυλίας, και οι δημότες του είναι όλοι ίσοι μεταξύ τους. Ο τοπικισμός δεν είναι ωφέλιμος σε κανέναν. Γι' αυτό θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, ώστε να επιτευχθεί η ομογενοποίηση του Δήμου για τα καλό της περιοχής του Δήμου μας, του Δήμου Τριφυλίας. Η πόρτα του Δημάρχου θα είναι πάντοτε ανοιχτή για όλους και δεν θα χρειάζεται ραντεβού για να το συναντήσουν οι πολίτες. Οι αντιδήμαρχοι, οι θεματικοί και αυτοί των δημοτικών ερωτήτων που βάσει του νόμου αμείβονται, μπορεί να μην έχουν αυστηρό υπαλληλικό ωράριο, ωστόσο θα ευρίσκονται καθημερινά στο πόστο τους, θα δέχονται τα αιτήματα των δημοτών και θα επισημαίνουν τα προβλήματα του τομέα τους, επισκεπτόμενοι τακτικά τις τοπικές κοινότητες. Οι υπάλληλοι του Δήμου, είτε ανήκουν στο διοικητικό, είτε στο τεχνικό, είτε στο εργατικό προσωπικό, δεν θα έχουν κανένα λόγο να φοβηθούν από την αναδιοργάνωση που οπωσδήποτε θα γίνει. Αρκεί να ανταποκρίνονται πλήρως στα καθήκοντά τους, να εξυπηρετούν και να σέβονται τους δημότες και να είναι εργατικοί. Το παράδειγμα της εργατικότητας θα το δώσει πρώτος ο Δήμαρχος και το επιτελείο του. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι είμαστε υπηρέτες και όχι δυνάστες των πολιτών. Εμείς υποσχόμαστε λιγότερα και θα κάνουμε περισσότερα. Αφήνουμε σε άλλους το προνόμιο να θάζουν λαγούς με πετραχίλια. Να δίνουν υποσχέσεις που και οι ίδιοι ξέρουν πως δεν μπορούν να τις πραγματοποιήσουν εξ αντικειμενικών και νομικών δυσκολιών. Να εκμεταλλεύονται τις ανάγκες των πολιτών, να επιχειρούν με παροχολογίες και κεράσματα μέσω καρτών του συνδυασμού τους την εξαγορά ψήφων και συνειδήσεων. Αυτό είναι κατάδια που κατεβάζει πολύ χαμηλά το επίπεδο του πολιτικού πολιτισμού. Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, γνωρίζουμε τα προβλήματα του Δήμου καλύτερα από τον οποιοδήποτε άλλο και γνωρίζουμε τις εφικτές λύσεις τους και έχουμε και τη δύναμη και τη γνώση και την εμπειρία να τα λύσουμε. Εμείς δεν είμαστε υποψήφοι των Γαργαλιάνων, των Φιλιατρών ή της Κυπαρισίας. Είμαστε υποψήφοι όλοι της Τριφυλίας. Ζητάμε την ψήφο σας, ζητάμε τη δική σας εντολή να υπηρετήσουμε τον τόπο μας με πνεύμα προσφοράς και θυσίας. Έχουμε όλη εκείνη την απαραίτητη διοικητική εμπειρία, αλλά και τη δύναμη και την εργατικότητα και τη γνώση και τη διάθεση να ακούμε τον κάθε συμπολίτη μας, ώστε να ξεκολλήσουμε το Δήμο από το τέρμα της παρακμής και της αδιαφορίας. Ζητάμε την ψήφο σας, αλλά και την ενεργό συμμετοχή σας στον αγώνα μας, ώστε η Τριφυλία να αναδείξει τις δυνατότητες θέσεις για πρόοδο και ανάπτυξη, να διεκδικήσει και να πάρει αυτά που της ανήκουν. Ζητάμε την ψήφο σας με την απόλυτη πεποίθηση ότι την αξίζουμε, με τη βεβαιότητα ότι δεν θα σας απογοητεύσουμε, με τη σιγουριά ότι και θέλουμε και μπορούμε να κάνουμε πράξη το όραμα για μια Τριφυλία ανάπτυξης και πρόοδου. Ζητάμε την ψήφο σας για μια Τριφυλία δημιουργικής ανασυγκρότησης. Για μια Τριφυλία που η Δημοτική Αρχή θα δίνει πρώτο παράδειγμα εργατικότητας και συνέπειας,
έτοιμης διαχείρισης και διαφάνειας, επαφής με τον πολίτη και συνεργασίας με αυτόν. Συνδημότες και συνδημότησες, εμείς δεν δίνουμε υποσχέσεις για τους φιέτια και διορισμούς. Εμείς δεν ασκήσαμε ψυχολογικές πιέσεις σε συνδημότες μας για να μην συμμετάσχουν σε συνδυασμούς άλλων παρατάξεων. Εμείς δεν εξοφλήσαμε μικρολογαριασμούς ψηφοφόρων μας αυτή την περίοδο για εξαγορά συνειδήσεων. Εμείς δεν κάναμε έργα της τελευταίας στιγμής, ούτε κλείνουμε μπαλώματα στους δρόμους με μια φτερία άσφαλτο και μια τραχτερία χαλίκι. Εμείς δεν υποσχόμαστε παροχές που δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν ή εξαρτώνται από φορείς που δεν ελέγχουμε. Η κοινωνία της Τριφυλίας είναι πολύ μικρή και γνωριζόμαστε όλοι πολύ καλά. Εμείς απλά θα δηλώσουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι στηριζόμαστε στις δικές μας δυνάμεις. Εμείς δεν σπαταλάμε χρήματα, ιδιαίτερως τώρα που ο λαός υποφέρει. Εμείς στηριζόμαστε σε εσάς και μόνο σε εσάς. Ο αγώνας μας έχει ένα μοναδικό σκοπό, την πρόοδο της Τριφυλίας, και ένα μοναδικό κίνητρο, την αγάπη μας για την Τριφυλία. Και ο αγώνας μας και η αγάπη μας δεν πρόκειται να σταματήσουν στις 26 Μαΐου. Ο αγώνας συνεχίζεται μέχρι τη τελική νίκη και η νίκη είναι νίκη δική μας, είναι νίκη της Τριφυλίας. Πολίτες της Τριφυλίας, την Κυριακή αποφασίζετε με την ψήφο σας για το μέλλον του τόπου μας, για το μέλλον των παιδιών μας. Από εσάς εξαρτάται να πραγματοποιηθεί το όνειρό σας για μια Τριφυλία αντάξια των προσδοκιών μας. Αυτό που όλοι συζητάγατε στις παρέες σας, ήρθε η ώρα να το κάνετε πράξη με την ψήφο σας την Κυριακή. Δώστε πολιτισμένα τον αγώνα σας μέχρι την Κυριακή το βράδυ. Κλείστε τα αυτιά σας σε υποσχέσεις και εκβιασμούς και όλοι μαζί την Κυριακή το βράδυ ενωμένοι θα πανηγυρίσουμε τη μεγάλη νίκη που θα είναι νίκη του λαού της Τριφυλίας. Στον αγώνα αυτό σας καλούμε να συστρατευτείτε μαζί μας, μαζί με τα νέα και άφθαρα στελέχη του συνδυασμού μας, που σηματοδοτούν την ανανέωση και τη σύγχρονη αντίληψη της κοινωνίας για μια νέα πορεία του Δήμου μας. Όλοι μαζί μπορούμε για τη μεγάλη ανατροπή στο Δήμο Τριφυλίας. Εμπρός λοιπόν όλοι μαζί. Όλοι μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα λαμπρό και φωτεινό αύριο με ενότητα και δράση για την πρόοδο και την ανάπτυξη της Τριφυλίας μας. Είμαστε σίγουροι ότι κανείς δεν θα απουσιάσει από αυτό το προσκλητήριο. Ήρθε η ώρα για αισιοδοξία και προοπτική. Ήρθε η ώρα να βελτιώσουμε τις ζωές μας. Ήρθε η ώρα να αλλάξουμε την Τριφυλία. Ήρθε η ώρα να μας εμπιστευτείτε. Η Τριφυλία αξίζει το καλύτερο και αυτό το εκφράζουμε εμείς. Η Τριφυλία αλλάζει και την αλλάζετε εσείς με την ψήφο σας. Εμπρός λοιπόν, ας δώσουμε τα χέρια και ας προχωρήσουμε ενωμένοι και δυνατοί για μια καινούργια Τριφυλία, για την Τριφυλία του μέλλοντος και των παιδιών μας. Για την Τριφυλία των οραμάτων μας, για την Τριφυλία της δράσης και της πρόοδου. Δώστε μας τη δύναμη να πάμε τα φιλιατρά και την Τριφυλία ψηλά. Τώρα είναι ευκαιρία και δεν πρέπει να χαθεί. Δώστε μας την Κυριακή την καθαρή εντολή να αλλάξουμε την Τριφυλία. Σας ευχαριστώ. Και τώρα θα σας παρουσιάσω τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους της Ενότητας των Φιλιατρών. Παρακαλώ να έρθετε στην εξέδρα.
παρουσιάζω την Ελένη την Αντωνοπούλου. Την Ελένη την Γεωργακοπούλου. Το Σωτήρι τον Καλογερόπλο. Την Πακολιά την Πετρούλα. Την Παπαγεωργίου την Ευανθία. Τον Παπαχριστοφόρο τον Σωτήρι. Το Σουρέτη τον Παρασκευά. Και τον Στασινόπλο τον Γιάννη. Καλή επιτυχία σε όλους σας. Ευχαριστούμε πολύ για άλλη μια φορά για την παρουσία σας εδώ.